Ανοίγει τις επίλεσεις στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων η 7η έκθεση Άρτος Ίνος Έλεον, η οποία και θα διαρκέσει έως τις 5 Αυγούστου. Φέτος τα πράγματα είναι καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. 54 θα είναι οι εκθέτες, αρκετοί υποτιστικοί σύλλογοι, 5 σεφ. Αρχίζει παίρνει πλέον όχι παμεσσηνιακό αλλά παμπελοπονησιακό χαρακτήρα. Προβάλλεται ο τόπος μας, η πόλη μας. Και από σήμερα το βράδυ είναι βέβαιο ότι το πάρκο μας θα είναι γεμάτο από κόσμο. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο στις 8 η ώρα 8 το βράδυ, κατά τη διαδικασία την οποία γίνεται κάθε χρόνο. Και από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους κοπίασαν, τον Αντιδήμαρχο, την υπηρεσία, την εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ασφαλώς τους πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι δείχνουν την παρουσία τους, τη συνεχή παρουσία τους, την πολύτιμη παρουσία τους. Νομίζω ότι η φέτος η χρονιά είναι μια χρονιά μετέχμιο για αυτή την έκθεση. Μετεξελίσσεται πλέον από μεσσηνιακή σε παμπελοποννησιακή και ελπίζουμε του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερη. Φέτος γίνονται πολλά, σε εισαγωγικά, κάποιοι πειραματισμοί, έτσι ώστε να μεγαλώσουμε και να γίνουμε πολύ καλύτεροι και πολύ ποιοτικότεροι. Έτσι λοιπόν και ο Νίκος ο Κισκύρας εδώ με τη λαογραφία που νομίζω είναι μοναδική έκθεση στην ευρύτερη περιοχή που τονίζει αυτό το λαογραφικό αίσθημα, που δείχνει και τα αυτορινά προϊόντα, που δείχνει τον Άρτο, τον Ίνο και το Έλαιο στη σύγχρονη μορφή, αλλά δείχνει τον Άρτο, τον Ίνο και τον Έλαιο και το Έλαιον, που με τη βοήθεια φέτος και του Δημήτρη του Ηλιόπουλου θα μπορούμε να ακούσουμε και αφηγήσεις από πιο παλιές εποχές. Και αν οι αριθμοί λένε την αλήθεια, σημαίνει ότι η αύξηση των εκθετών μας δείχνει ότι δυναμώνει χρόνο με το χρόνο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το κατά ένα μέρος να έχουμε ως προς την ποσότητα. Την Κυριακή, τώρα που είναι και τελευταία μέρα, θα γίνει η λαογραφική εκδήλωση όπως γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος θα έχουμε να ιδιάσουμε, δηλαδή να ετοιμάσουμε τον αργαλιό προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για να υφάνουμε. Θα είναι γυναίκες μεγάλης ηλικίας από διάφορους συλλόγους αλλά και από εδώ την Καλαμάτα. Θα μας παρουσιάσουν πώς γινόταν αυτή όλη η διαδικασία. Επίσης θα παρουσιάσω την ιστορία ορισμένων δεσμάτων, πώς ήρθε το λαλάγκι στη δυτική Μεσσηνία, ας πούμε, από τη Μάνη, ή την ιστορία του αμπελιού, που εμφανίστηκε η πρώτη άμπελο σε σπηλαιογραφίες στην Αργολίδα.